Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε κυβέρνηση τετραετίας που θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της χωρίς παρεκκλήσεις, τόνισε ο κύριος Κώστας Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα στη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, όμως, ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον εκλογικό νόμο που θα φέρει προς ψήφιση αργότερα και στον οποίο θα περιλαμβάνεται και διάταξη που θα ορίζει ότι αν προκυρήσονται βουλευτικές εκλογές δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, τότε η αναμέτρηση θα γίνεται με λίστα και όχι με σταυρό. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Παπανδρέου για την υποψηφιότητα Καραμαλή, είπε πως γίνεται φανερό ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αποδέχεται την υποψηφιότητα Καραμαλή, αλλά δεν καταλαβαίνει τους λόγους για τους οποίους δεν τον υποστηρίζει και τυπικά. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την κατάσταση της οικονομίας που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία και αναφέρθηκε στις συναντήσεις του με τους κ. Παπανδρέου Φλωράκη, από τους οποίους ζήτησε συνένεση. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε: Που θα ήθελα εγώ να προσθέσω σαν γενική παρατήρηση την οποία έκανα στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι ότι είμαστε μεν μια κυβέρνηση η οποία έχει ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είμαστε όμως πάρα πολύ δυνατή κυβέρνηση γιατί στηριζόμαστε στην ανοχή πάρα πολύ μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού που ελπίζει σήμερα σε εμάς. Και γι' αυτό είμαστε πολύ ισχυρή κυβέρνηση και είμαστε κυβέρνηση τετραετίας. Θα κινηθούμε και θα προγραμματίσουμε τη δράση μας με την προοπτική τετραετίας, μιας πρώτης τετραετίας και είμαι βέβαιος ότι θα επακολουθήσει και δεύτερη τετραετία. Στη δεύτερη ψηφοφορία, ο κύριος Αθανάσιος Τσαλδάρης εξελέγει πρόεδρος της Βουλής παίρνοντας 151 ψήφους. Όσες ακριβώς χρειαζόταν για να βγει από την πρώτη ψηφοφορία. Όμως, ο άγνωστος ακόμη, λόγω της μυστικότητας της ψηφοφορίας, πιθανότατα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν τον ψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία, συμμορφώθηκε με τη γραμμή του κόμματος στην επαναληπτική. Λεπτομέρειες από το παρασκήνιο της ψηφοφορίας από τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Φώτη Καλιαγκόπουλο. Κύριοι βουλευτές, έχω τιμή να ανακοινώσω το σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθής επαναληπτικής μυστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 300 κυρίοι συνάδελφοι. Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων έλαβαν ο κ. Αθανάσιος Τσαλδάρης ψήφους 151. Ο κ. Ιωάννης Καραλαμπόπουλος ψήφους 126. Λευκά 1 και άκυρα 22. Κατόπιν των αποτελεσμάτων αυτών, πρόεδρος του σώματος εκλέγεται ο κύριος Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο οποίος εγκαλείται να αναλάβει τα καθηκοντά του επί της έδρας. Για μία ακόμη φορά, όπως τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, η εκλογή του Προέδρου της Βουλής επετεύχθη απόψε κατά την δεύτερη ψηφοφορία. Κατά την πρώτη, ο υποδειχθής από τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Αθανάσιος Τσαλδάρης, πήρε 150 ψήφους έναντι 125 του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, κύριου Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, 22 της υποψηφίου του Συνασπισμού, κυρίας Μαρίας Δαμανάκη, 2 λευκών και 1 άκυρης. Η διαρροή της μίας απαιτούμενης για την πρώτη ψηφοφορία ψήφου, κατά πληροφορίες οφείλεται σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά και εύλογο πονοκέφαλο στην ηγεσία του κόμματος. Ήδηστε πάντως η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Βουλής να αποτελεί πεδίο εκφράσεως προσωπικών δυσαρεσκιών. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από την κομματική πειθαρχία που επετέφθη κατά την δεύτερη κρίσιμη ψηφοφορία. Μετά την εκλογή, το κ. Τσαλδάρης, αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές και ευχήθηκε υπέρ της αναβαθμίσεως των θεσμών και ιδιαίτερα της Βουλής, γνωστοποίησε τρεις άμεσες τροποποιήσεις του κανονισμού του σώματος, τις οποίες προτίθεται να εισαγάγει. Συγκεκριμένα, η κακέρωση της ώρας του Πρωθυπουργού που θα υποχρεούται να απαντά σε ερωτήσεις των αρχηγών των κομμάτων. Δεύτερον, η αλλαγή του άρθρου 143 για την προημερησίας διατάξεως συζήτηση που θα διευρυνθεί το δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του τρίτου κόμματος. Και τρίτον, η συμπλήρωση του άρθρου 49α. 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πήραν μέρος σήμερα στη γιορτή της Μέρας της Γης. Από την Ουάσιγκτον στο Παρίσι και από το Αφγανιστάν στην Ουγκάντα, σε 136 χώρες, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους, ανέβηκαν στα ποδήλατα και εξαπέλυσαν μια επιχείρηση σωτηρίας του πλανήτη. Στο Παρίσι, ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο πύργο του Άιφελ, όπου έκανε την εμφάνισή του το πρώτο αυτοκίνητο με ηλιακή ενέργεια και μορφή μίνι αεροπλάνου. Στη Νέα Υόρκη, το πανηγύρι έγινε στην Times Square με Ινδιάνους να χορεύουν, ενώ στο Central Park τα παιδιά ελευθέρωναν χιλιάδες πεταλούδες. 44 αστροναύτες από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών για την επίσημη τελετή. Στο Ανατολικό Βερολίνο, πάνω από 800 ποδηλατιστές ξεχύθηκαν στους δρόμους και στην Τσεχοσλοβακία ο πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ φύτευσε δέντρα όπως και οι συμπολίτες του.
Στην Ελλάδα όμως μόνο 140 άνθρωποι και αυτοί οι εθελοντές έχουν αναλάβει ουσιαστικά την προστασία του ελάχιστου πράσινου που έχει απομείνει στην Αθήνα. Στο ρεπορτάζ ο Μάριος Βρυβίλης. Επαγγελματίες, τεχνίτες, δημόσιοι υπάλληλοι και επιστήμονες, όλοι και όλοι 140 συγκεντρώνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την προστασία των δασών. 70 οχήματα, εφοδιασμένα με ραδιοτηλέφωνο, οργώνουν καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα τα δάση του Λεγανοπεδίου. Για τους ελάχιστους άγρυπνους φίλους του δάσους, η περίοδος πυρασφάλειας άρχισε πρόωρα σήμερα λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. 140 εθελοντές φρουρεί των δασών με μόνο προσόν την αγάπη τους για το δάσος και εφόδιο τα συμπίτ τους. 140 ανάμεσα σε 4 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας. Μια κούφτα άνθρωποι είμαστε, 140 άτομα. Αυτό που κάνουμε δεν είναι προσωπική, δεν είναι να διαφυλάξουμε κάτι δικό μας, κάτι προσωπικό. Είναι να διαφυλάξουμε το πράσινο που τόσο ανάγκη το έχει σήμερα ιδιαίτερα το Λεκανοπέδιο. Επίσκεψη αστραπή πραγματοποιεί στη χώρα μας ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Charles Hogie. Στις 9 παρατέταρτο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη και έχει μαζί του ιδιαίτερη συνομιλία. Ο κύριος Hogie επισκέπτεται την Ελλάδα με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΟΚ για να προετοιμάσει τη συνάντηση κορυφής που θα γίνει το Σάββατο στο Δουβλίνο. Ο συντάκτης μας, Αντώνης Λιάρος, μας ενημερώνει. Οι δύο πρωθυπουργοί συναντήθηκαν αρχικά κατηδίαν και στη συνέχεια ακολούθησε κοινή συνάντηση των δύο αντιπροσωπείων, στις οποίες συμμετείχαν και οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, κύριοι Σαμαράς και Κόλινς. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κύριος Hogie δήλωσε ότι αντάλλαξε απόψεις με τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό και πολύ καλό του φίλο, σχετικά με την ημερήσια διάταξη της διασκέψεως κορυφής του προσεχού Σαββάτου. Κύρια θέματα της ημερήσιας διατάξεως θα είναι η επανένωση των δύο Γερμανιών, οι σχέσεις της ΕΟΚ με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και οι εξελίξεις στο θέμα της πολιτικής ενώσεως της Ευρώπης. Όπως δήλωσε ο κύριος Hogie, διαπίστωσε ότι υπάρχει πλήρη ταυτότητα απόψεων και ευρύτατη συμφωνία για τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Αμέσως μετά τον κύριο Hogie, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε. Εγώ προσέθεσα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελλάδος για το θέμα των ναρκωτικών, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να συζητηθεί στη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, και θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που πρωτήτερα είπε, ότι μεταξύ των δύο χωρών μας, που είναι και οι δύο μικρές χώρες της περιφέρειας της ΕΟΚ, υπάρχει ευρύτατη σύμπτωση απόψεων σε πάρα πολλά θέματα. Τρεις ώρες μετά από την απελευθέρωσή του έφτασε από τη Βηρυτό στη Δαμασκό ο Ρόμπερτ Πολ Χιλ, ο πρώτος Αμερικανός όμηρος που ελευθέρωσε η Ισλαμική Φιλορεαλική Οργάνωση Τζιχάντ εδώ και 3 χρόνια. Ο Πολ Χιλ, 55 ετών, είναι ο ένας από τους 3 Αμερικανούς ακαδημαϊκούς που απήχθησαν στις 24 Ιανουαρίου του 1987. Μετά από 39 μήνες αιχμαλωσίας εμφανίστηκε αδυνατισμένος με τους ώμους κυρτούς, ήταν όμως χαμογελαστός και χωρίς την γκρίζα του γενιάδα. Το βίντεο που παρακολουθούμε το έδειξε η Συριακή τηλεόραση. Σύριος δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από τον Πολ Χιλ καθοδόν προς τη Δαμασκό. Οι απαγωγείς του τον άφησαν ελεύθερο κοντά στο ξενοδοχείο Σάμερλαντ της Δυτικής Μουσουλμανικής Βηρυτού στις 5 και 4 χτες το απόγευμα. Στη Δαμασκό τον συνόδευσαν Σύριοι αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι θα τον παραδώσουν στον Αμερικανό πρέσβη στο Συριακό Υπουργείο των Εξωτερικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush δήλωσε ότι η επίδειξη καλής θέλησης των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν εξαρτάται από την απελευθέρωση όχι ενός, αλλά όλων των Αμερικανών ομήρων στο Λίβανο. Αύριο το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής μπαίνει στις ουσιαστικές εργασίες της στις 6.30 ώρα. Η συνεδρίαση αρχίζει με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που θα διαβάσει ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η διαδικασία θα τερματιστεί τα μεσάνυχτα της Πέμπτης με ψηφοφορία, αφού την Τετάρτη καθώς και την Πέμπτη θα διεξαχθεί η συζήτηση. Σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής θα συμπληρώσει το Προεδρείο της με την εκλογή και των υπολείπων μελών του, δηλαδή των 5 αντιπροέδρων, των 3 κοσμητόρων και των 6 γραμματέων. Και πάμε σε μια άλλη είδηση από το εξωτερικό. Οι Ισραηλινοί τίμησαν χτες τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που σκότωσαν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελετή έγινε στο Γιάντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, μια ειδική τοποθεσία που περιλαμβάνει μουσείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Οι ηγέτες του Ισραήλ, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Χαΐμ Χερσγκόγκ
και ο Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ πήραν μέρος στην επιμνημόσυνη δέηση μαζί με επιζώντες των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Άναψαν χιλιάδες κεριά στη μνήμη συγγενών και φίλων που σκοτώθηκαν από τους Ναζί πριν από περίπου 50 χρόνια. Όλα τα καταστήματα και τα κέντρα διασκεδάσεως παρέμειναν κλειστά για ολόκληρο το 24ωρο. Τα κινούμενα σχέδια με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών όλου του κόσμου μπαίνουν τώρα στον αγώνα για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Ο Ντάφι Ντακ, η Μις Πίνκι, ο Μπαγκς Μπάνι και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές των κινουμένων σχεδίων προτρέπουν τα παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών να μην αγγίξουν ποτέ στη ζωή τους ναρκωτικά και τους δείχνουν τι μπορεί να πάθουν αν κάνουν κάτι τέτοιο. Τρία προγράμματα της Αμερικανικής τηλεόρασης μεταδίδουν από χτες τα καρτούνς για την πρόληψη των ναρκωτικών και υπολογίζεται ότι 20 εκατομμύρια παιδιά τα έχουν ήδη παρακολουθήσει. Αυτό που επιδιώκουν τα κινούμενα σκίτσα που μπαίνουν τώρα στην υπηρεσία της καταπολέμησης των ναρκωτικών είναι να πιστούν τα παιδιά ότι η χρήση των ναρκωτικών βλάπτει την υγεία πριν ακόμα φτάσουν στην ηλικία να τα χρησιμοποιήσουν. Και βέβαια, ο καλύτερος τρόπος για να πιστεί ένα παιδί είναι τις συμβουλές να τις δώσει ο σοφός αγαπημένος του ήρωας των κινουμένων σχεδίων. Any hero can tell you we face a very serious problem. What problem? Drugs, bud. Your brain must be, like, really messed up. This program was television's effort to rescue children from drug abuse before their... Στην Κροατία και στη Σλοβενία, τις δύο βόρειες δημοκρατίες της Ιουγκοσλαβίας, οι λαοί ψήφισαν σήμερα τις πρώτες ελεύθερες πολυκομματικές εκλογές εδώ και μισό αιώνα. Στην Κροατία είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε 30 διαφορετικά κόμματα με κυριότερους αντιπάλους τους κομμουνιστές και τον συνασπισμό των κεντροδεξιών και των εθνικιστικών κομμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει ανανεωτικό και υπέρμαχο της νομοσπονδίας, ενώ οι κεντροδεξοί και οι εθνικιστές επιθυμούν χαλάρωση των δεσμών με το Βελιγράδι. Στη Σλοβενία η αναμέτρηση για το προεδρικό αξίωμα γίνεται ανάμεσα στον μεταρρυθμιστή κομμουνιστή Μίλαν Κουκάν, που στον πρώτο γύρο συγκέντρωσε 44,6% των ψήφων, και τον Ζε Πούκινιν, ηγέτη του συνασπισμού 5 κομμάτων που επιθυμούν ανεξαρτησία από τη Ιουγκοσλαβία. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά σήμερα. Η πρώτη ανοιχτή επίδειξη του περίφημου μαχητικού stealth έγινε χθες σε αεροπορική βάση της Νεβάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 200 δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερς και τηλεοπτικά συνεργεία από πολλές χώρες παρακολούθησαν την επίδειξη στην οποία πήραν μέρος δύο αεροπλάνα. Ένα από αυτά που πριν προσγειωθεί πέταξε σε ύψος 18 μόλις μέτρων από το έδαφος. Το stealth είναι μονοθέσιο, δικινητήριο και κατασκευάζεται από προηγμένης τεχνολογίας υλικά που το καθιστούν αόρατο από τα ραντάρ. Κάθε αεροπλάνο αυτού του τύπου στοιχίζει 42 εκατομμύρια δολάρια. Και από κοντά το βλέπουμε τώρα. Κολλιούς ψάρευαν, αλλά στο αγκίστρι τους πιάστηκε ένα τέρας. Έντρομοι ψαράδες είδαν ανεβαίνει στη βάρκα τους, αντί για ψάρι, ένα τεράστιο κεφάλι με δύο πτερύγια και μια μικρή διχαλωτή ουρά. Ο ρεπόρτερ μας Νίκος Ζερβονικολάκης και η κάμερα του Mega Channel αποθανάτησε το ασώματο ψάρι. Ασώματος η κεφάλι, περάστε κόσμε. Ασώματος οι κεφαλίδια τυμπάνιζαν παλιά οι Τσιρκολάνοι και ενάπου σήμερα το πρωί τρεις ψαράδες από τη Γλυφάδα ανέσυραν από 40 οργές βάθος μια ασώματη πράγματι ψαροκεφαλή. Ψάρι τέρας ή άγνωστο είδος ψαριού. Οι ψαράδες δεν μπορούν να δώσουν απάντηση καθώς το περιεργάζονται με δέος. Ο Κώστας Φιλιππόπουλος που το ψάρεψε αφηγείται. Μόλις το είδαμε και έβγαινε λιγάκι στον αφρό, ομολογουμένως σε τρομάξαμε γιατί πέρασα μια καρχαρία. Γιατί μέσα στη θάλασσα εκεί αντάβια τη θάλασσα. Οπότε φωνάξαμε όλους τους ψαράδες που ήταν γύρω-γύρω από τις βάρκες. Πήραμε ένα καμάκι, ένα ψαραντούφεκο. Ο κουμπάρας μου έδαινε με το σκηνί, το περάσαμε μια βόλτα για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ώσπου να το σκάσουμε τελείως να ψοφήσει. Και το βγάλαμε έξω. Με το αποτέλεσμα λοιπόν ότι εδώ δεν ξέρει κανένας τι ψάρι είναι αυτό. Οι ψαράδες λένε οι ντόπιοι, άλλος είναι προπέλα, άλλος είναι φεγγαρόψαρο, άλλος είναι γουρνόψαρο. Ένα ψάρι χωρίς δόντια, αλλά που το στόμα του είναι πανίσυρος σφιχτήρας, ο οποίος διαλύει ψάρια και καμάκια. Ανέπνεε σαν άνθρωπος όταν το ανεβάσαμε στη βάρκα, λένε οι ψαράδες, και πετούσε νερά από τα πλάγια σαν φάλαινα. Έζησε πάνω από μια ώρα έξω από το νερό. Το δέρμα του είναι σαν λίμα και μοιάζει με του καρχαρία. Ζυγίζει 60 κιλά και το μάτι του μοιάζει με ανθρώπου. Είχα κρυφτεί στη βάρκα, αφού να με φάει. Λέω να φάει τη συμπορία να την γλιτώσω εγώ, καταλαβαίνω. Το ψάρι τέρας, αφού έγινε θέαμα στο λιμανάκι της Γλυφάδας, πήρε το δρόμο για το ενηδρίο. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως Μιλτιάδη Εύερτ, περιορίζεται η κίνηση των αυτοκινήτων στα Υπουργεία κατά 10% και ακόμα ορίζεται ποιοι από τους κατοικούς λειτουργούς χάνουν τις Mercedes που έχουν.
Ωστόσο, με την εγκύκλιο που προσδιορίζεται το πλαίσιο των οικονομιών στα κρατικά αυτοκίνητα, άνοιξαν και τα πρώτα παράθυρα για εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, από τη μείωση κατά 10% στην κίνηση των κρατικών αυτοκινήτων εξαιρούνται τα Υπουργεία Εθνικής Αμήνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Δημοσίας Τάξεως. Εξάλλου, στα μέτρα περιορισμού εντάσσονται και τα αυτοκίνητα των Δήμων, ενώ επίσης δεν δικαιούται να χρησιμοποιούν κρατικό αυτοκίνητο οι ειδικοί γραμματείς των Υπουργείων, οι διοικητές των τραπεζών του Δημοσίου, με την εξαίρεση των διοικητών της Τραπέζης της Ελλάδος, της Εθνικής Εμπορικής και της ΕΔΒΑ. Χωρίς κρατικοί μεσεντές μένουν οι διοικητές και οι πρόεδροι των επιχειρήσεων του Δημοσίου. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, διατηρούν το κρατικό αυτοκίνητο οι πρόεδροι της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Ολυμπιακής, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, της ΕΡΤ, της ΕΑΒ, της ΕΒΟ, του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και της Κτηματικής Εταιρείας. Παρόλο που ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση του χρόνου, άρχισαν έντονα τα προβλήματα διέλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων από τη Ιουγκοσλαβία. Γιατί τελείωσαν οι άδειες. Έτσι, περισσότερα από 300 φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών φορτωμένα με προϊόντα παραμένουν για τρίτη μέρα ακινητοποιημένα στα σύνορα. Για το πρόβλημα μας ενημερώνει από τους Ευζώνους ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί στους Ευζώνους και στους άλλους μεθοριακούς σταθμούς στη Δοϊράνη και στη Νίκη του νομού Φλόρινας. Στους Ευζώνους οι οδηγοί περιμένουν καρτερικά τη χορήγηση αδειών διέλευσης από το Υπουργείο Μεταφορών. Και μας λένε. Είμαστε από προχθές εδώ λόγω ότι δεν υπάρχουν κάρτες διέλευσης Γιουγκοσλαβίας. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο. Οι ελληνικές εταιρείες μεταφορών ζητούν από την πολιτεία οριστική λύση του προβλήματος με τη δρομολόγηση περισσότερων πλοίων από την Πάτρα και την Ιγουμενίτσα. Έτσι, η προώθηση των ελληνικών προϊόντων προς τις χώρες της Ευρώπης θα γίνεται μέσω Ιταλίας χωρίς καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή μας ήρθαν τα πλάνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 το βράδυ σε ξυλουργικό εργοστάσιο που βρίσκεται στο υπόγειο τετραόροφης πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Πλατεών και Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μεταξουργείο. Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής καθώς και άντρες της άμεσης δράσης. Η κίνηση στην περιοχή διακόπηκε και λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στην προσπάθεια της κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης, ο κύριος Θεόδωρος Φραγκόπουλος, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Αραιές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία της πόλης Αθήνας, στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.